Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Βορύδη ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Αναστασιάδης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω κι εγώ αποδεχόμενος το αίτημα των κατοίκων του Δήμου Σάντας να χαρακτηριστεί η νέα Σάντα Κιλκής, που καταργήθηκε και προσαρτάται στο Δήμο Κιλκής, να χαρακτηριστεί ως κέντρο του προσφυγικού ελληνισμού, διότι έχει και την σημειολογία του και την ιστορική του σημασία. Τώρα, στο θέμα μας. Επιχειρείτε, κύριε Υπουργέ, κύριε της κυβέρνησης, τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση, τη νέα αρχιτεκτονική, όπως την ονομάζεται, σε μία περίοδο πολύ δύσκολη, όπως είναι παραδεκτό από όλους. Και το ερώτημα που τίθεται σε όλους και τέθηκε και μέσα στο Κοινοβούλιο κατά την τριήμερη συζήτηση είναι αν πράγματι αυτή η πρωτοβουλία σας, αυτή η παρέμβαση, αυτό το μεγάλο εγχείρημα ήταν της στιγμής. Αν πράγματι αυτό το μεγάλο βήμα που προσπαθείτε να κάνετε ήταν απαραίτητο αυτή τη στιγμή και αν ήταν έτοιμος ο ελληνικός λαός να το δεχθεί. Όλοι δεχόμαστε ότι πρέπει να γίνει ένα βήμα παραπάνω, να γίνει μεταρρύθμιση. Και το δέχεστε εσείς πρώτα, απορρίπτοντας την πρώτη μεταρρύθμιση που είχετε κάνει με το σχέδιο Καποδίστριας. Αυτό αναιρείστε δηλαδή. Τα ίδια επιχειρήματα χρησιμοποιήσατε και τότε για να με σπίσετε. Με τα ίδια επιχειρήματα προσπαθείτε να περάσετε και το πρόγραμμα Καλλικράτης. Αλλά ξεκινάτε ανορθόδοξα. Ξεκινάτε από την κορυφή, από τη στέγη. Για να στηριχθεί και για να λειτουργήσει η μεταρρύθμιση, πρέπει να ξεκινήσουμε από την κεντρική διοίκηση. Να ξεκινήσουμε την μεταρρύθμιση και την οργάνωση της κεντρικής διοίκησης. Με ποιες υπηρεσίες θα στηριχθεί η νέα διοικητική μεταρρύθμιση? Ποια υπουργεία θα στηρίξουν τη νέα διοικητική δομή? Πώς θα λειτουργήσει η νέα διοικητική δομή? Έχουν προβλεφθεί αυτά? Έχουν προετοιμαστεί οι Δήμοι τεχνικά και διοικητικά ώστε να δεχθούν και να μπορέσουν αυτή την αλλαγή και να μπορέσουν να λειτουργήσουν την πρώτη του 11? Φυσικά και δεν έχει γίνει τίποτε από αυτό. Όλα έγιναν πρόχειρα, γρήγορα και εσπεσμένα. Και πού έγινε ο διάλογος? Ζητάτε συνένεση, κοινωνική συνένεση. Βεβαίως, συνένεση. Αλλά με τι? Με επιβολή κάποιων μέτρων που εσείς έρχεται και μας και απαιτείτε να δεχθούμε? Με ποιους κάνατε διάλογο? Κάνατε διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες? Κάνατε διάλογο με εμάς? Ή κάνουμε διάλογο σήμερα τη στιγμή που ο Υπουργός δηλώνει μάλλον ότι δεν θα δεχθεί καμία αλλαγή? Διάλογο κοφών κάνουμε σήμερα. Συζήτηση κοφών κάνουμε. Ποια συνένεση ζητάτε και από ποιους ζητάτε συνένεση? Δεν ακούσατε καμία κοινωνία, καμία τοπική κοινωνία. Βάλατε στο άρθρο 1 τώρα. Κριτήρια. Βεβαίως, κριτήρια. Αλλά ποιος να τηρήσει τα κριτήρια και γιατί να μην διαμαρτυρηθεί, κύριε Υπουργέ, αφού πρώτοι εσείς τα παραβιάζετε? Πρώτοι εσείς παραβιάσατε τα κριτήρια που βάλατε. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Άλλα κριτήρια τηρήσατε για τη Θεσσαλονίκη, άλλα για την Αθήνα. Και είπε προηγουμένως ο κύριος Υπουργός και τον άκουσα εδώ, ότι στη Θεσσαλονίκη γίνονται 12 δήμοι. Ανακρίβεια. Θέλω να πιστεύω όχι εσκεμμένοι. 6 είναι οι δήμοι στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Εκτός αν εννοείται πολεοδομικό συγκρότημα και το χωριό μου που είναι στην κορυφή του Βαρτίσκου, στο Σοχό. 6 είναι οι δήμοι στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι 12 που είπε ο κ. Υπουργός. Ανακρίβεια λοιπόν. Αδικείτε δήμους γιατί προσδοκάτε κομματικά ωφέλη. Πάω στην περιφέρειά μου. Είχατε το Δήμο Εγνατίας στο Δήμο Λαγκαδά. Το παίρνετε και το πάτε στο Δήμο Βόλβης. Ξέρετε τι απόσταση έχει ο Δήμος Βόλβης από το Δήμο Εγνατίας? Ξέρετε ότι η κοινωνία δεν ξέρει ότι το Δήμο Βόλβης και εξυπηρετούνταν χρόνια από το Λαγκαδά και εξυπηρετείται σήμερα? Πώς θα πετύχει αυτή η μεταρρύθμιση όταν δεν θα γίνει αποδεκτή από την κοινωνία? Δεν πρόκειται να γίνει. Δεν νιώθουν, δεν θα ενωθούν ψυχικά ποτέ με τη Βόλβη που την πάτε. Αλλά εκεί βεβαίως έχετε κάνει
έναν υπολογισμό, ένα παζλ για να κερδίσετε κομματικά. Θέλετε να κερδίσετε το Δήμο. Δεν θα το καταφέρετε όμως. Με τέτοια παιχνίδια δεν θα καταφέρετε τίποτα. Καταδικάζετε Δήμους γιατί δεν εφαρμόζετε τα κριτήριά σας. Ορεινότητα. Γιατί καταδικάζετε το Δήμο Σοχού που είναι και ο Δήμος μου, που μπορεί να σταθεί, έχει τα κριτήρια, έχει τα χαρακτηριστικά. Γιατί τη στιγμή που όλοι οι βουλευτές των τριών κομμάτων του νομού δέχονται και υπογράφουν να παραμείνει, και το καταθέτω και στα πρακτικά, να παραμείνει ο ορεινός όγκος ο Δήμος Σοχού, ένας ιστορικός Δήμος. Γιατί δεν ακούτε? Πώς ζητάτε συνένεση όταν μας αγνοείτε και αγνοείτε τις κοινωνίες? Γιατί το Δήμο Λαχανά, ιστορικό Δήμο, τον καταργείτε? Και ύστερα το Δήμο Πηλαίας. Ξέρετε όπου ξεκινάει ο Δήμος Πηλαίας, κύριε Υπουργέ? Από τα ραντάρ, από το Χορτιάτι. Και φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο, στη θάλασσα. Οργανωμένος Δήμος, με υπηρεσίες, με επάρκεια. Με πληθυσμιακή επάρκεια. 70.000 κατοίκους έχει σήμερα. Άλλο λάθος αυτό. Με απογραφή του 2001 κάνουμε μεταρρύθμιση το 2010. Άλλο τραγικό λάθος. Γιατί αυτόν τον Δήμο τον αδικείτε? Γιατί δεν τα αφήνετε? Μπορεί να σταθεί. Έχει όλα τα στοιχεία. Και κύριε την οργάνωση και την επάρκεια και τα πληθυσμιακά κριτήρια. Κύριε Αναστασιάδη. Για να μπορέσει να λειτουργήσει μόνος. Ευχαριστώ. Εμείς θα έπρεπε να ακουγόμαστε, κύριε Πρόεδρε. Κόψτε από τους υπουργούς τη φωνή των πολιτών μας μεταφέρουμε. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Έχουμε 6 λεπτά, μας τα κόβετε και αυτά. Σε ευχαριστούμε. Εντάξει, και εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.